σιγά η μεταφορά των συνεδριάσεων από το φυσικό του χώρου που είναι το δημαρχιακό μέγαρο σε άλλο χώρο που δεν εξυπηρετεί ούτε τους δημοτικούς συμβούλους, ούτε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ούτε και προφανώς τους δημότες. Η νέα πορεία δεσμεύεται, ξεκίνησε ήδη την όλη διαδικασία, το Δημοτικό Συμβούλιο να ξανασυνεδριάσει στον χώρο του Δημοτικού Μεγάλου και να καταλαβιστεί η δαπάνη της μετατροπής του παλιού χώρου στη Δημοτική Αρχή. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ιδανικός κανονισμός εσωτερικός του Δημοτικού Συμβουλίου που θέσπισε και κατόρισε το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπουργεία Προκόπη Παυλόπουλο, τον οποίο ασπαστήκατε και εσείς και εσείς από το Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισε, αναγράφει ρητά πότε και πού θα αλλάζουν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Παντελής εγκατάλειψη για το κοινοκομείο. Άλλα προβλέπει ο νόμος, άλλα επανόρθει. Είχα τονίσει τις πρώτες συνεδριάσεις εμπιστώντας την προσοχή λειτουργία του κοινοβουλίου ότι ο πολιτισμός ενός λαού εξαρτάται από την αγάπη που έχουμε με προς τα ζώα. Ή όποιος δεν αγαπάει τα ζώα δεν αγαπάει και τους ανθρώπους. Έτσι η Δημοτική Αρχή κάποιο εκεί κινείται. Ζώα θανατώνουν, χωρίς τόπο. Ζώα φυλάσσονται σε χώρες που προκαλούν τον τραυματισμό τους, τη μετάδοση νοσημάτων, ακόμη και την θάνατοσή τους. Αγνοείται παντελώς.